Στην αρχή της τουριστικής σεζόν βάδιζαν σε τεντωμένο σκηνή, όμως από τον Ιούλιο και μετά η αλματώδη αύξηση τουριστών σκόρπισε χαμόγελα στους ξενοδόχους του Ηρακλείου, οι οποίοι ξαναέζησαν εικόνες του 2019. I'm very, happy to... Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και οι άνθρωποι της. I love it. Στο 95% του 2019 κινήθηκαν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο, ενώ οι πληρότητες για το μήνα Σεπτέμβριο στα μεγάλα ξενοδοχεία ξεπερνούν το 85%. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό Σεπτέμβριο. Μας θυμίζει το 19. Οι αφήξεις καθημερινές του αεροδρομίου συνεχίζουν και είναι υψηλές. Φτάνουν 13 με 14.000 την ημέρα και τα Σαββατοκύριακα ξεπερνάνε τις 20. Ο Αύγουστος έκλεισε περίπου γύρω στο 95% του 19. Μου αρέσει πάρα πολύ το ηλιοβασίλεμα, η θάλασσα και το φαγητό. Οι άνθρωποι που έχουν έρθει είναι από Πολωνία και τα λοιπά, είναι χαμηλού εισοδήματος. Ναι, εντάξει. Μετά το mini lockdown έχει πέσει πολύ η κίνηση. Οι τουρίστες όλο ψάχνουν, όλοι με ρωτάνε, είστε μουσική, όλη μουσική, κάθε μέρα. Η πορεία της πανδημίας και το τοπικό lockdown δεν επηρέασαν τις αφήξεις τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με τα μηνύματα να είναι ενθαρρυντικά και για το μήνα Νοέμβριο. Εμείς έχουμε σλότ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Αν μπουν και παραπάνω σλότ που από ό,τι λέγεται αυτό περιμένουμε, θα μείνουν και περισσότερα ξενοδοχεία ανοιχτά και θα έχουμε ένα Νοέμβριο καλύτερο από το 19. Εχθές είχαμε περάσει το 52% του 2019 σε αφήξεις στο αεροδρόμιο, οπότε είναι πολύ σημαντικό νούμερο από την αρχή της σεζόν, οπότε έχουμε ακόμα 2 μήνες, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε το 60%. Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημιά στους χώρους εστίασης και διασκέδασης, με τους νεαρούς τουρίστες να συμμετέχουν σε μεταμεσονύχτια πάρτι σε παραλιακά και απόκρημνα μέρη. 700 άτομα σίγουρα θα είναι εκεί. 700? Ναι, είχαμε τρεις. Μα τι να κάνουν και αυτοί, κλείνουν όλα, είναι πιτσερικάδες, όλοι θέλουν να διασκεδάσουν. Πήγα γιατί περπατάω το σκυλάκι μου το βράδυ μετά τη δουλειά και έτυχα να είμαι στο κορονα πάρτι κι εγώ. Εδώ στο Βραχάκι να γίνονται τα κορονα πάρτι. Ναι, ναι. Το πρωί τι βλέπετε, βλέπετε. Χαμό, σκουπίδια, μπάζα, να σταματήσει το lockdown, να ανοίξουν λίγο τα μέτρα και να σταματήσουν αυτά που γίνουν τα όρια όλα, κάθε βράδυ μέχρι το πρωί.